Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και την παράταξη για την πρόταση, την τιμητική αυτή στο πρόσωπό μου. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για τον απερχόμενο Πρόεδρο, ότι ευελπιστώ όσο πολύ γρήγορα να βρεθεί η λύση και να λυθεί αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί πέραν του πολιτικού είναι και ένα θέμα πολύ προσωπικό για τον κάθε ένα μας, το να θίγεται το όνομά σου και η οικογένειά σου και όλα αυτά. Και επίσης θα ήθελα να συγχαρώ και να καλωσορίσω και το καινούργιο μας μέλος, τον Πολύδωρο Παγκετζή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, άρχεται η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου του 2024. Ξεκινάμε με δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Συμφωνεί ο Δήμαρχος να τα συζητήσουμε. Δήμαρχε, έχουμε δύο θέματα εκτός ημερησίας. Συμφωνείς, όχι. Είναι η έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. Θέλω να βάλω και εγώ ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα μπορώ, αφού φύγαμε από το πρώτο, να καλωσορίσω τον Πολύδωρο, να το πω δυνατός, ισχυρός, στον χώρο της αυτοδιοίκησης, που δεν είναι ό,τι καθαρό. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πόσο σε αγγίζει, θα το δεις στο μέλλον, σαν άνθρωπος που είσαι. Εγώ σου εύχομαι καλή δύναμη και να παραμείνεις ως είσαι σαν άνθρωπος. Θα πω και δύο λόγια, μόνο δύο λόγια, γιατί θα τοποθετηθώ όταν έρθει η ώρα. Για αυτό που συνέβη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο όσον αφορά τον Πρόεδρο. Εγώ δεν θα τον πω τέλος, γιατί ήταν ο εκλεγμένος. Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες σε πολλούς. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν πολλά. Θα δείξουν πάρα πολλά για ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν συνολικά στο προσωπικό των ερετών στην ΕΣΠΟ. Τίποτα άλλο. Έχουμε καλή δύναμη στρατή και το θεωρώ αδικό. Κλείνω. Τέλειωσε αυτό το θέμα, δεν είναι της ώρας. Πάμε στο θέμα που θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι. Κύριε Δήμαρχε, όταν βρέθηκα στην Αγία Παρασκευή τις προάλλες, που ήσασταν και εσείς τότε που κάνουν τις υπογραφές, δέχτηκα μία παράκληση από το τοπικό συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής, που μάλιστα τους είπα γιατί σε μένα και μου είπα να το βάλω εδώ θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μου έφεραν και μία τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας, όσον αφορά το ιατρείο Αγίας Παρασκευής. Το οποίο με έπεισε, αυτό που διάβασα από την τεχνική υπηρεσία και βέβαια εσείς σαν μηχανικός ξέρετε πολύ περισσότερα από μένα, ότι πραγματικά πρέπει να το φέρω, γιατί αυτό το κτίριο όπως περιγράφεται και όπως γράφεται εδώ μέσα, είναι ένα κτίριο που πλέον είναι επικίνδυνο και έχει υπογραφεί από ό,τι βλέπω 27 Τρίτου το 24 έχει θεωρηθεί από τον κύριο Καλδί και τον κύριο Δουδούρη. Νομίζω ότι σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις έτσι που το διαβάζω, θα πρέπει άμεσα, ίσως να έχετε κάνει και ενέργειες που να μην ξέρω, άμεσα να απαντήσουμε και να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Θα ήθελα μια απάντηση πάνω σε αυτό. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, καμία αφαίρεση. Το έχουμε συγκεκριμένη στην τεχνική υπηρεσία. Πρέπει να συναντήσουμε μια τεχνική μελέτη για να προχωρήσουμε στην κατασκευή της σχήματος. Άρα προχωράει. Είναι... Θα γίνει μες το καλοκαίρι, πώς το βλέπεις. Και εξαρτάται από την υπηρεσία. Αν τα έχουν έτοιμα, τα χρήματα θα τα βρω. Εντάξει. Άκουσε, Μιστόνι, τώρα ένας μήνας έχει δύο. Πόλου. Λόγω ότι είμαστε της άλλης, πιο κάτω σαν τέτοιο. Ερωτήσεις, κάποιος. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ το μικρόφωνο να εφάπτει στα χνία η σωστή καταγραφή. Πρόεδρε, πρώτα να συγχαρώ κι εγώ. Όπως ανέφερα και πριν, δεν είχα μικρόφωνο στα χέρια, δεν έχω καμιά αντίρρηση και καμιά διαφωνία στο πρόσωπό σας. Διαφωνούμε με το νομικό πλαίσιο, διότι θεωρούμε ότι τέτοιου είδους νόμοι δεν χαρακτηρίζουν την αυτοδιοίκηση. Το να βγαίνει κάποιος πρόεδρος από την παράταξη, εντάξει, η οποία είναι η πλειοψηφούσα παράταξη, δεν έχει σημασία, και να μην βοηθάει, δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό το πράγμα στην ένωση, στη μάζοξη, στην ομορφιά που είχα παλιά το Δημοτικά Συμβούλιο, όταν οι πρόεδροι βγαίνουν από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και νομίζουμε ότι έπαψε πλέον να λέγεται και αυτός ο θεσμός αυτοδιοίκηση, και έχουμε δίκιο εμείς που φωνάζουμε συνεχώς ότι έχει πια καθαρά θεσμός διοίκηση. Είναι το μακρύ χέρι της κεντρικής ουσίας. Και αυτός είναι ο λόγος που προκύψε αυτό το πρόβλημα πριν από λίγο. Να έχουμε καινούργια ψηφοφορία. Θεωρώ λίγο παράδεκτο να χρωστάνε τα κόμματα της εξουσίας εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο και να μην εκπίπτουν από πουθενά οι εκπρόσωποι τους να ψηφίζουν τέτοιους νόμους και να βάζουν σε πρόβλημα να εκπίπτει ένας πρόεδρος, ένας δημοτικός σύμβουλος, ένας πρόεδρος μιας κοινότητας. Το θεωρώ απαράδεκτο και δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει δημοκρατία. Είναι, όπως είπα πριν, εκατομμύρια τα χρήματα που χρωστάνε, από ό,τι ακούγεται, τουλάχιστον τα ξέρω, εμείς τα λένε δημόσια, τα δύο μεγάλα κόμματα στο ελληνικό δημόσιο. Και οι εκπρόσωποι, όπως ανέφερα πριν, οι βουλευτές τους, ψηφίζουν αυτούς τους νόμους. Πόσο ξύμορο, 400 ευρώ είναι το... 300. Πόσο οξύμορο είναι αυτό, πόσο παράλογο, και φέρουν αυτούς τους νόμους. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά τον εφαρμόζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν εφαρμόζεται για αυτούς τους νόμους. Αυτός, γιατί δεν εφαρμόζεται για αυτούς τους νόμους. Λοιπόν. Θέλω να βάλω δύο ερωτήματα, τα οποία αφορούν το χωριό της Αγίας Παρασκευής. Ένα, είχαμε κουβεντιάσει και παλιά με τα έργα της κυρίας Καλλιπολίτη. Δεν ξέρω πού βρίσκεται το θέμα, είχαμε πει να έχουμε μια ενημέρωση για αυτό το πράγμα, δεν έγινε καμία ενημέρωση, δεν ξέρω αν κάτι έχει προχωρήσει, τι γίνεται, γιατί υπάρχει ο φόβος τα έργα αυτά, από ό,τι λένε, εκεί που είναι, να καταστραφούν. Και νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Το δεύτερο, με βρήκε προχθές ένας συνδημότης μας, Αγία Παρασκευώτης, ο αναγνωστής ο Δημήτρης, είναι ψυχίατρος και έχουν δρομολογήσει να γίνει μια δήμαρχη και μια έκθεση απέναντι από το Μουσείο της Ελιάς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα, τι προβλήματα έχει. Υπάρχουν, από ό,τι μου είπε, δεν έχω πει μέσα, δεν ξέρω, γύρω στα 250 έργα, τα οποία αφορούν διάφορες, αυτό που είπε, το 19ο, το 20ο αιώνα, έργα τέτοιες εποχής είναι. Πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, κάτι γενικά πέτρα, πελεκτές πέτρες, δεν ξέρω ακριβώς, δεν το έχω δει. Και αυτό το πράγμα δρομολογηθεί από τότε που ήταν ο ενιαίος Δήμος Λέσβου και είχαν δοθεί και κάποια χρήματα όταν είστε τότε σαν Δήμος με τον κύριο σαν Δήμος που λειτουργήσε σαν Δήμαρχος ο κύριος Γαλινός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει δρομολογήσει η διαδικασία και νομίζω ότι από ό,τι μου είπε αυτός δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα να δοθεί, να τελειώσει το κτίριο, έχει μικρές ατέλειες και να δοθεί στον κόσμο για να είναι επισκέψιμο. Και είναι καλό να είναι μια έκθεση και μια και απέναντι το Μουσείο Ελιάς και το ηλεκτρικό πώς θέλω. Μουσείο Ελιάς είναι το Μουσείο Ελιάς. Λεωργείο. Να υπάρχουν και τα δύο, είναι ένα καλό το δόμα. Και θέλω να σας καλωσορίσω, συγγνώμη που δεν το έχω κρατήσει. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλό συνοχώρος της αυτοδιοίκησης. Γιατί τον έχουμε κάνει νίκηση.
Θα ήθελα να αναφέρω λίγο ότι παρήχε και ο κύριος Στέφανος Αποστόλου στη διαδικασία. Είμαστε πριν να απαντήσουμε στι δύο ερωτήσει που έθεσε ο κ. Σικά, θέλω να συμπληρώσω λίγο σε αυτά τα οποία είπε όσον αφορά τι εκπτώσει των ελεγχών οι οποίε γίνονται με τον νόμο τον οποίο ισχύει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό το οποίο είπε. Είναι προφανέ ότι δεν μπορεί η κεντρική πολιτική εξουσία να χρωστάνε εκατομμύρια και εδώ να διασύρονται άνθρωποι για 300 ευρώ. Σωστά. Δεν διαφωνούν σε αυτό, σε καμία περίπτωση. Αλλά θα πρέπει και εμείς, τόσο οι δημοσιογραφικές και οι διαδημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχουν τις περιπτώσεις αυτές και οι αποκεντρωμένοι βέβαια, γιατί και αυτοί έχουν τις ευθύνες της, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές. Διότι εκτός του ότι διασύρονται άνθρωποι με αυτά τα οποία συμβαίνουν, στην περίπτωση του, ας πούμε, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς θεσμικά και δημοκρατικά ζητήσαμε από τη δική τη ΔΕΙΑ να αντιπροσωπεία που αποτελείται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον Δημοτικό Σύμβουλο να εκθέσει τις απόψεις, διότι θεωρήθηκε ότι έγινε λάθος από τον υπάλληλο του υπαλλήλου τη ΔΕΙΑ. Δυστυχώς με ψήφους 6-6 και με πλειοψηφία της ψήφου του Προέδρου που πιάστηκε εκεί, δεν επιτράπει ούτε καν να ακουστούν οι απόψεις του θυμόμενου αλλά και του Δημοτικού Συμβούλου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Λοιπόν, επίσης, εμείς χτες ορκίσαμε νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε ψηφοφορία και εκλέξαμε νέο πρόεδρο. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει θα προσφύγουν προφανώς στα νότια στα επόμενα όργανα. Και κάνω την εξής απλή ερώτηση. Πέστε ότι δικαιωθούν. Τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι ο Δήμος Δυτικής Λέρου μάλλον δεν έχει φωνή. Ή θεωρούν ότι η σημαία η οποία κυματίζει έξω από το Δημαρχείο δεν είναι ενίκεια. Είναι, είναι σημαία Παναγίας, Παναμάς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ορκίζουμε ανθρώπους και μετά να τους πούμε φύγετε ή να βάζουμε νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι ο δεύτερος στην τάξη στο Δήμο και μετά σε ένα μήνα, σε δύο μήνες θα τον πούμε φύγετε επειδή κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν ούτε καν τις απόψεις. Αυτό το οποίο θέλω να πω και επειδή πιστεύω ότι σύντομα θα διαβιώσουν αρκετοί και πρόεδροι και πιθανώς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα ζητηθούν από τους υπεύθυνους και διοικητικές ευθύνες και παραιτήσεις θα γυρέψουμε όσων φταίνε. Είτε ανήκουν σε διαδημοτικές επιχειρήσεις, είτε ανήκουν στην αποκεντρωμένη. Και αυτό ισχύει για όλους. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις ερωτήσεις που οποίες κάνετε, κυρία Γιάννη για το πρώτο θέμα και η κυρία Γιάννη για το δεύτερο. Κύριε Σικά, θυμάστε το είχαμε εισήγηση και πάρθηκε απόφαση να οριστεί δικηγόρος, η κυρία Τζέιν Παμπλή. Η διαδικασία προχωράει, αλλά θα πρέπει να έχουμε το OK από το δικαστήριο, από τον εισαγγελέα για να γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει και εκτελειωθεί. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση, αν έχει εκτελειωθεί κάτι. Όχι ακόμα, όπως ξέρετε, το δικαστήριο θέλουν αρκετό χρόνο για να έχουμε αποτελέσματα. Όσον αφορά το θέμα της κυρίας αναγνωστή, εμείς το είχαμε φτάσει μέχρι ένα σημείο. Η κυρία Αναγνωστή ζητάει και άλλα πράγματα να γίνουν. Ζητάει και στα παράθυρα να πούνε κάτι, ένα πράγμα το οποίο δεν το επιτρέπει η Φορεία Ανωτέρων Μνημείων. Πρέπει να γίνει παραλαβή όλων και καταγραφή των έργων και να γίνει μουσιολογική μελέτη. Από ό,τι είπε, δεν έχει αυτή τη διάθεση, οπότε είμαστε σε διαδικασία συνεννοήσεων με την κυρία Αναγνωστή. Έμαθα προχθές εντελώς μάλιστα τυχαία ότι έχει ζητήσει και ακρόαση από το τοπικό συμβούλιο Αγίας Παρασκευής. Αναμένουμε εξελίξεις αυτό. Αν έχω κάτι θα σας ενημερώσω πάλι. Και το κλειδί επίσης, ζητάμε και το κλειδί για το μουσείο. Δεν έχουμε εμείς κλειδί σαν Δήμος. Τα κλειδιά τα έχει η κυρία Αναγνωστή. Δηλαδή και να συμβεί κάτι,
Όταν λείπει, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα να παρέμβουμε. Αυτό. Έχουμε και δύο παιδιά, και ο Δήμος και η Αγνωστή. Τώρα δεν μπορώ να τα ξέρω, ούτε μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να φύγουν άμεσα στη συνεννόηση. Είναι αμαρτία να υπάρχουν τόσα έργα. Και είναι πάρα πολύ καιρός, αυτή είναι η πρώτη διαδικασία. Εσείς τι λέτε, να μην έχουμε προσπαθήσει. Εσείς τι λέτε, να μην έχουμε προσπαθήσει. Σας το εγγυώμαι εγώ, κύριε Σίκα, ότι έχουμε προσπαθήσει, αλλά δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Κανένα πρόβλημα. Κάποιος άλλος. Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου ευχηθώ καλή δύναμη στο νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα καλωσόρισμα στο νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μπογιατζή. Συνάδελφοι, για άλλη μια φορά ήρθα στην επιφάνεια, ήρθαν στην επιφάνεια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο υγείας Άντισσας. Πιστεύω να έχετε λάβει γνώση της διαμαρτυρίας των γιατρών στην δεύτερη ΔΥΠΕ, αλλά και την προσφυγή του γιατρού, του γνωστού μας, του κ. Ρούση, που μιλάει για επικινδυνότητα των εφημεριών. Συνάδελφοι, δεν επιτρέπεται 7 χωριά να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα από άποψη ιατρικής κάλυψης. Μιλάμε το χειμώνα για ένα πληθυσμό γερασμένο και τώρα με χιλιάδες τουρίστες. Και να υπάρχει πρόβλημα αν θα καλύψουν τις εφημερίες ή όχι. Εμείς είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολιτικό Όργανο και η πρότασή μας είναι να κάνουμε μια διαμαρτυρία στις αρμόδιες αρχές επιτέλους να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν και σε ιατρικό αλλά και σε υγειονομικό προσωπικό για να υπάρχει μια ασφάλεια υγειονομική στην περιοχή εκεί πέρα και νομίζω ότι ο κόσμος με την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, ναι. Συμπληρώσετε. Μετά. Κύριε Δήμαρχε, από ό,τι ξέρω, έχετε κάνει κάποιες κινήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε κάνει, αλλά δεν θέλει αυτή τη στιγμή να κάνουμε και σημαία από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε σκηνή επιστολές. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε πάλι την απόφαση. Αν θέλετε, θα μας πρόκειται. Ας καλαδεί μια απόφαση. Φυσικά. Επειδή είναι πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο που λέμε όλοι οι συμβούλοι. Επειδή είναι πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πολυτεχνείου, έχει λάβει ο Δήμος πριν τέσσερα προσβεστικά νομίζω. Αν θέλει ο αρμόδιος Δήμος να μας πει τη χωρική κατανομή που αυτά θα. Θα παρακαλούσε όλους. Μιλάτε χαμηλά. Αυτά δεν είναι μικρόφωνα για να ακούγονται. Αν δεν είναι καταγραφικά μικρόφωνα, κοντά να υπάρχει στο στόμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε καταγραφή. Δεν μπορούμε να κάνουμε στο δικό σα. Παρακαλώ. Δεν ακούστηκε σχεδόν. Λάβαμε στον Δήμο 4 προσβεστικά οχήματα. Ποια θα είναι η προταξική καταδομή που θα υπάρχει στο Δήμο? Τώρα που πάρω το μικρόφωνο. Εντάξει, δεν τίποτα. Θα μας άκουσες η κατάλληλος. Κάτσε να γυρίσεις το κομπιτέρι. Εδώ. Εδώ μόνο που λέμε εσύ. Να πίνω σε κουμπίσεις. Είναι. Μάλιστα. Σαν Δήμος, λάβαμε 4 προσβεστικά αυτοκίνητα. Ποια είναι η χωροταξική κατανομή, αν θέλετε να μας πείτε, που θα υπάρχουν στο Δήμο? Το ένα μένει Καλονί, το ένα πάει Πέτρα Μόλυβο, το ένα είναι Ματαμάδο που δεν υπήρχε και το τέταρτο θα πάει Πολυθνήτο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν άνθρωποι πιστοποιημένοι από την πυροσβεστική ή μόνιμοι για να το οδηγούν. Εντάξει. Σε όλα τα σημεία αυτό, όχι μόνο στο Πολυθνήτο. Αυτά. Κάποιος άλλος? Ευχαριστώ από μένα, συνδεραίμενος κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ξέρεις τα προβλήματά σου, τα καθήκοντά σου εδώ πέρα. Ήθελα να πω στον κύριο Δήμαρχο
για την πρόταση την οποία έκανε ο κύριος Πανταχώας, μήπως γίνεται να κάνουμε κάποιο ψήφισμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να το αποδώσουμε κάτω, γιατί λόγω της τουριστικής περιόδου τώρα είναι αυξημένα τα περιστατικά, ειδικά στην Ερεσόνημο. Αν γίνεται να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιο ψήφισμα. Ναι, συντάξει τον κύριο Πανταχώα. Θα συνδεθείτε στο επόμενο το ψήφισμα. Κύριε Καραμπάς. Καλησπέρα σε όλους, Σιδερέγγιος Πρόεδρε. Να καλωσορίσουμε και τον συνάδελφο Λεβίνο, τον κύριο Μουγιατζή. Και να ευχηθώ στον Δήτο Γιαλαγότη, τον Πρόεδρο, καλή δύναμη στην αδικία που έχει περάσει, όπως είπε και ο κύριος Σαββατάς. Θα ήθελα να ρωτήσω για το σχολείο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο είναι θεοσκότεινο κάθε βράδυ και καθομολογία πιστεύω ότι είναι ένα κόσμο της περιοχής, όχι μόνο της Αγίας Παρασκευής, γενικότερα στο νησί και επισκέψιμο. Εδώ και αρκετούς μήνες είναι μέσα στο σκοτάδι. Το παρατηρώ γιατί μένω εκεί, που το έχει παραπονηθεί και ο Πρόεδρος, το βλέπω και εγώ. 15 Αύγουστος είναι, δεν έχει γίνει κάτι όλο το καλοκαίρι. Σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι. Υπάρχει κάποια μέρημνα από πλευράς του Δήμου για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση? Αυτό έχω να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Η αποκατάσταση του εξωτερικού πληθυσμού είναι τμήμα της εργολαβίας. Έχουμε συνθετήσει την εργολαβία αρκετές φορές. Η υπόσχεσή του είναι ότι αρχές Αυγούστου θα έχει αποκαταστήσει τον πληθυσμό. Θα περιμένουμε ακόμα και τις μέρες 4 και μετά θα επανέλθουμε γρήγορα. Είναι ότι όπως έχετε απόλυτο δίκιο, και τώρα που είναι ο κόσμος εδώ, να απολαμβάνει αυτό το αρχιτεκτονικό πόλεμο που είναι η Αγία Παρασκευής. Δυστυχώς όμως είναι θέμα εργολάβου, δηλαδή επειδή είναι μέσα στην εργολαβία η εργασία αυτή, δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς με τους δικούς μας τα δικά μας συνεργεία. Το τέθημα είναι η δημιουργία. Ορίστε. Το τέθημα. Το τέθημα, κύριος Καλέδης. Και θα συμπληρώσω ότι σε επαφή που είχα με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Τινέλη, ο οποίος υπήρξε καθηγητής του γυμνασίου, συγγνώμη, μου είπε ότι στο επάνω μέρος του σχολείου που είναι αποθηκευτικός χώρος και μισολογή σκεπή μεταξύ του κτηρίου κτλ. Έχουν παρατεθεί μονωτικό υλικό, το οποίο είναι άβαλτο, δηλαδή δεν είναι σε ρολά δεμένο, δεν έχει πει. Πότε θα πει, δεν ξέρω, άμα βρέξει, άμα δεν ξέρω, δηλαδή απορεί και ο ίδιος ο διευθυντής. Οι εργασίες δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν είναι πολλές ακόμα οι οποίες έχουν να τελειώσουν, αλλά δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Αυτό το οποίο είχε πει είναι ότι θα έχει τελειώσει, θα τελειώσουν μέχρι να γίνει στο σχολείο. Δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία του σχολείου. Απλώς η καθυστέρηση στα φώτα ήταν και ότι έπρεπε να πάρουν ειδική έγκριση στα συγκεκριμένα φώτα πηλαιοτέρων μνημείων, την υπηρεσία. Γιατί δεν μπορούν να βάλουν ό,τι θέλουν. Και περιμέναν αυτοί. Μα υποσχεθήκαμε ότι από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δημήτρη. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευελπιστούμε. Και το άλλο που περιμένουν είναι να έρθουν για τις αντλίες θερμότητες από το εξωτερικό που δεν έχουν αυτό και να ξεκινήσουν να βγουν και αυτά. Μακάρι. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο πρώτο εκτός ημερησίας θέμα, την έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. Κύριε Ιορδάνο. Συντροφικέφαλος, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, αυτοδιοικητικοί, κύριε συνάδελφε, όσον αφορά το επάγγελμα, χαιρούμαι ιδιαίτερα που σας βλέπω στη θέση αυτή. Λοιπόν, παρατήρηση στο Προεδρείο, όχι στον Πρόεδρο, αλλά στην Γραμματεία. Σας παρακαλώ για τρίτη φορά, όταν έχω θέματα εκτός ημερησίας, να με ενημερώνετε. Το είχα προβλέψει όμως και έχω μαζί μου και τις απαραίτητα έγγραφα. Ως εισήγηση θα έλεγα, εφόσον έχει την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δημοτικής Επιτροπής, απλά αν χρειαστεί κάποιος να ρωτήσει κάτι με στη διάθεση του.
κύριο Σταματά. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα απορείτε γιατί ψηφίσαμε στη Δημοτική Επιτροπή. Αλλά έχουμε πολλές φορές τον πρόεδρο, τον κύριο Αλάνη, ότι η Δημοτική Επιτροπή είναι ένα όργανο που πρέπει να πάρει την αξία του. Και την αξία του την παίρνει όταν υπάρχουν οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να μας απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα ερώτημα που δεν χρειάζεται να το κάνω, γιατί ξέρω ότι αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο το κάνω τώρα σε εσάς. Παρόλο που είναι νόμιμο. Υπάρχει λοιπόν μία μίσθωση μικρού λεωφορείου, μίνι μπας, για μεταφορά στην Εφταλού. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Εγώ έχω σαν θέμα, το αίτημά μας είναι για την, αν θυμάμαι καλά, 20.000 επιπλέον για το μίνι μπας αυτό, για τη μεταφορά. Αυτό γίνεται, μπορώ να σας απαντήσω. Γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω. Το άλλο είναι ότι πάνε πολύ ωραία. Οκ, με κάλυψες, ναι. Αν έχουν πάρθει προσφορές, αν έχουν δηλαδή κάποιους που δεν είναι, άκουστε, τι θέλω να πω, είναι νόμιμο. Έχει δικαίωμα να κάνει απευθείας ανάθεση οποιοδήποτε, 20.000 είναι νόμιμο. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα ηθικό. Και αυτό σας ρωτάω, κύριε Αντιδημαρχέ, έχουν πάρθει προσφορές, μπορεί να μην υπήρχαν, ας πούμε. Έχουν πάρθει. Γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Λατζάρα. Σας απαντώ ευθέως ότι οι αναθέσεις αυτές γίνονται με προσφορές και γίνονται από τον κύριο Δήμαρχο. Έτσι είναι δεδομένο ότι έχει ψάξει. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι συντητής είστε εσείς. Είναι η συντητής. Άμα είναι, θα ρωτήσουμε τον κύριο Δήμαρχο στα πάντα. Έπρεπε να έχετε συνεργαστεί και να ξέρετε να μου απαντήσετε. Σας απαντώ ευθέως λοιπόν, ναι, ότι είναι δεδομένο ότι έχει υπάρξει αναγνωριστική από τον κύριο Δήμαρχο και ότι έχει πάρει και άλλες προσφορές. Άρα λέτε ότι υπάρχουν προσφορές. Το λέτε σίγουρα ότι υπάρχουν προσφορές. Θέλω να σας απάντησα. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε τα ίδια πράγματα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, δεν κατάλαβα. Σας είπα, ο κύριος Δήμαρχος εννοείται ότι έχει κάνει αναγνωριστική και υπάρχουν προσφορές. Τι άλλο θέλετε να σας το γράψω, μήπως. Θέλω τις προσφορές. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σικάς. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τέτοια θέματα δεν μπορούν να έρχονται εκτός ημερήσιας διάταξης την τελευταία στιγμή και φτάσαμε στο σημείο ακόμα και ο Αντιδήμαρχος να μας δώσει την αίσθηση ότι δεν έχει την πλήρη ενημέρωση του τι γίνεται. Και εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα δύο λεφτά να δούμε την τροποποίηση του προλογισμού, να την μάθουμε. Ενώ έχουμε πει χίλιες φορές και δεν συμμετέχουμε, πρόεδρε, ούτε στη Δημοτική Επιτροπή. Εκτός εάν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι έτσι ένα όργανο για να νομιμοποιούμε πράξεις οι οποίες για μένα δεν πρέπει να, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, διότι πολύ καλά είπε και ο Απόστολος, υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Δεν είναι μόνο το νόμο. Είπαμε πιο μπροστά με τα νόμιμα τι συμβαίνει. Εντάξει. Γιατί υπάρχει ένας παραλογισμός, είπαμε. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι και να τους στηρίζουμε με την πολιτική τους και ύστερα να λέμε τι κάνουν. Αυτά κάνουν. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει πολλές φορές στον προϋπολογισμό. Ψηφίζουμε ό,τι αφορά πληρωμές οι οποίες είναι για εργαζόμενους. Και πάγεις να τα άμα μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχει μια διαδικασία ότι πρέπει να πληρωθούν τα ασφάλιστρα κάποιων αυτοκινήτων, φυσικά θα συμφωνήσουμε. Αλλά να έρχονται προϋπολογισμοί τελευταία στιγμή, χωρίς να υπάρχει αυτή η διαδικασία, η διαδικασία της, του διαλόγου, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, δεν το ψηφίζουμε. Καταλάβατε τι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, καλήσω κύριε Πρόεδρε. Για να κλείσει το θέμα αυτό, άπαξ κύριε Πρόεδρε. Εννοείται ότι η τροποποίηση του προϋπολογισμού είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εννοείται ότι από τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού τις περισσότερες φορές χρειαζόμαστε να εκμεταλλευτούμε και τον απειροελάχιστο χρόνο, γιατί προφανώς θα χρειαστούμε κάποια χρήματα να πληρώσουμε αύριο, σήμερα, μεθαύριο, κάποιους ανθρώπους ή κάποια έργα πρέπει να προχωρήσουν
ή κάτι εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει άμεσα. Γι' αυτό δέχομαι σαν αντιδήμαρχος των οικονομικών να συζητήσω στα εκτός ημερήσια τον προϋπολογισμό. Κανονικά όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να πηγαίνουν ως θέματα ημερήσια διάθεση. Εφόσον όμως είναι και η ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, τις τελευταίες φορές σας λέω ναι να συζητηθεί και με σύμφωνη πάντα γνώμη και του Δημάρχου μας να συζητηθεί το θέμα. Παρακαλώ όμως πάλι τον Γραμματέα, επειδή είναι ουσιώδη θέματα και δεν το αμφισβητώ φυσικά σε αγαπητές συνάδελφε, κύριε Αλτζά, θα ήθελα πάρα πολύ τις επόμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν στα εκτός ημερήσιας, τουλάχιστον με mail να ενημερώνουν όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Ούτως ώστε να μην καλούμαι εγώ να ενημερώσω χωρίς να έχετε τουλάχιστον τα πρακτικά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Εντάξει, σας παρακαλώ εγώ πάρα πολύ τις επόμενες φορές να γίνεται έτσι. Εννοείται κύριε Σικά ότι εγώ έχω και ξέρω να απαντήσω, δεν είναι βέβαια ηγέτορο ο συνάδελφος, εννοείται ότι ξέρω και να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, αλλά χωρίς να έχετε εσείς στα χέρια σας να γνωρίζετε την τροποποίηση, εννοείται ότι δείτε έχω το κενό. Παρακαλώ λοιπόν την επόμενη φορά να ενημερώνουν οι συνάδελφοι. Ψηφίζουμε το θέμα. Υπέρ. Είμαστε κατά. Λαϊκή κατά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Είναι από τη διεύθυνση υπηρεσιακού σχεδιασμού, είναι η κυρία Γιαννή για τη δωρεάν παραχώρηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χρήσης των κτηρίων των πρώην αποθηκών Λουκίδη και του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ρέματος της κοινότητας Βατούσας. Σοβαρά. Οκ. Είναι για τη μέχρι πού με πιάσατε. Ωραία. Αφορά το θέμα της δωρεάν παραχώρησης του Υπουργείου Παιδείας για τις χρήσεις των κτηρίων των αποθηκών Λουκίδη και του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ρέματος για χρονικό διάστημα 9 ετών, ώστε να χρησιμοποιηθούν για το κέντρο εκπαίδευσης και περιβάλλοντος και αεροφορίας. Παναγιώτη και οι ξεδόντες. Ναι, το πακέτο μάλλον. Ναι, και με καταγράφει πες του και οι ξεδόντες της Βατούσας. Λοιπόν, κυρία Γενή. Λοιπόν, ως εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αναφέρατε αρκετά αναλυτικά. Είναι ένα θέμα πολύ γνωστό, οπότε προχωράμε. Κάποια άλλη ερώτηση. Ψηφίζουμε. Οκ. Λοιπόν, και πάμε ομόφωνα. Λοιπόν, και πάμε στο μοναδικό θέμα της σημερινής διάταξης. Συζητητής είναι ο Δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρος και αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με τις τιμές σύντρευσης της ΔΕΙΑ κατόπιν των νέων δεδομένων και προβλημάτων που έχουν προκύψει στο Δήμο Δυτικής Θέσβου. Κύριε Δήμαρχε. Μικρόφωνο. Μικρόφωνο, κύριε Δήμαρχε. Εγώ θα είμαι εξαιρετικά συντομό σε αυτά τα οποία έχω να πω. Λίγε κουβέντε. Δεν αφορά μόνο τι τιμέ τη αξίση που έγιναν, αλλά αφορά την όλη τη διαφορά. Ήμασταν παρόντε όλοι εδώ πέρα. Όταν είχε έρθει ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑΛ, καθώ και ο διεθνή σύμβουλο, ήταν και ο επικεφαλή των υπηρεσιών. Όταν ήθελαν να μα εξηγήσουν, γιατί ήταν απαραίτητε οι αξίε αυτέ, αυτέ τι οποίε δεν περάσαν βέβαια. Συμβούλιο έγιναν με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος τέθηκε ήταν ότι θα βελτιωθούν, εκτός από τη βιωσιμότητα της εταιρείας, ήταν ότι θα βελτιωθούν κατά πολύ και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν τις δημότητες. Δυστυχώς τα τελευταίες 8 μήνες όχι απλά με λίγα βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά βλέπουμε καθημερινά προβλήματα
σε πάρα πολλές δημιουργικές ενότητες και πάντα σε πάρα πολλά χωριά και ειδικά τώρα στους καλοκαιρινούς μήνες όπου ταλαιπωρούνται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες μας. Και με αποτέλεσμα να επισημείται και ο Δήμος. Διότι γινόμαστε συνεχώς δέκτες παραπώνες από τους δημότες σαν Δήμος πλέον, όχι σαν ΔΕΙΑ. Ενώ αποκλειστικά η υπεύθυνη είναι η ΔΕΙΑ. Θέλω να σημειώσω εδώ πέρα ότι εμείς σαν Δήμος έχουμε παραχωρήσει και τέσσερις συνδρομητικούς τους οποίους μισθοδοτούνται από το Δήμο προκειμένου να υποβοηθήσουν το έργο της ΔΕΙΑΛ στις αποκαταστάσεις ζημιών και στους ελέγχους των δικτύων. Που δεν είχαμε και καμία υποχρέωση γι' αυτό. Και τους στερούμε από άλλες εργασίες τις οποίες θα μπορούσαν να κάνουν για το Δήμο. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν είναι αυτή, να ανακαλέσουμε την απόφαση της Δημαρχικής Επιτροπής, διότι δεν εκπληρώθηκαν αυτά τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα γίνουν μέσα αυτήν εδώ την αίθουσα. Και το δεύτερο είναι ότι θα ζητήσουμε να γίνει άμεσα γραφείο ΔΕΙΑΛ στη μέτρα του Δήμου στην Καλογή, ώστε να είναι εύκολη και η καταγραφή των ζημιών και τα τυχόν παράπονα από τους δημότες, λέω ότι δεν μπορεί να αποθέτουν πλέον στο Δήμο, αλλά πρέπει να αποθέτουν στη ΔΕΙΑΛ για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει και να το γραφείο αυτό να υπάρξει να επαντρωθεί με συνεργείο άμεσα από κατάσταση των λαγών. Αυτά είναι τα δύο μέτρα τα οποία σε πρώτη φάση θα προτείνουμε και το θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι μέχρι τώρα 7 μήνες δεν φέραμε κανένα πρόβλημα, όχι μόνο στη ΔΕΙΑΛ, αλλά σε όλες τις διαδικτυακές επιτροπές όπου να μετέχουμε και στους συνδέσμους, είτε αυτό λέγεται Ελληνικό Ταμείο, είτε λέγεται Αλληλεγγύη, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε ΑΔΕΛ κτλ. Δεν ψηφίσαμε ποτέ κατά. Εμείς, σαν Δήμο Δυτική Λέσβου, είτε οι σύμβουλοι της συμβουλήτευσης, είτε η αντιπολίτευση, δεν υπάρχει καμία απόφαση η οποία να πήγε κόντρα προτάσεις της, των Προέδρων, των Προεδρίων κλπ. Έχουμε δείξει όλη την καλή διάθεση συνεργασίας σαν Δήμος Δυτικής Λέσβου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προασπίσουμε και τα συμφέροντα των δημοτών μας, διότι έχουμε να απολογηθούμε και σε 25-30.000 ανθρώπους. Αυτά. Λοιπόν, ερωτήσεις. Κύριος Σικάς. Δυστυχώς, μια τετραετία προηγούμενη δεν υπήρξε σχεδόν ημερήσια διάταξη εδώ που κουβεντιάζαμε, συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία να μην έθετα πρόβλημα ότι κάποια στιγμή πρέπει να κουβεντιαστεί το θέμα της ΔΕΙΑΛ, της ΔΕΔΑΠΑΛ, η πυροπροστασία, η βάση και όλα αυτά. Ας με διαψεύσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι εδώ. Είναι ψέματα, κύριε Κόβρα. Όχι. Είναι ψέματα, κύριε Βαλαντζή. Για δεν το τους δικούς μου. Καταλάβετε γιατί. Είναι ψέματα όμως 15 φορές. Έγινε συζήτηση τόσο καιρό. Όχι. Προέκυψαν τα προβλήματα του Μολύβου. Φτάσαμε στο σημείο να κουβαλάμε νερό και να χρεώνεται ένα σωρό λεφτά η ΔΕΙΑ, τα οποία ουσιαστικά τα χρεώνει η ΔΕΙΑ, οι δημότες μας τα χρεώνουν, δεν χρεώνουν άλλοι. Τα λέγαμε συνέχεια. Όταν εδώ πάλι ήρθε το θέμα των αυξήσεων, παρόλο ότι επιμέναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ με στην αίθουσα να κουβεντιαστεί, δεν το κουβεντιάσατε, Δήμαρχε. Και είναι και ένα ερώτημα απλό. Δηλαδή, έγιναν οι αυξήσεις πριν 2 μήνες, 3 και περιμένατε η ΔΕΙΑ σε 2 μήνες, 3 να λύσει τα προβλήματά της. Περίμενε κανείς ότι θα γίνουν έργα σοβαρά μέσα σε 2 μήνες για να λύσει τα προβλήματά της. Τα προβλήματα της ΔΕΙΑ, του κόσμου δηλαδή ουσιαστικά. Εδώ έτυχε να βρω σήμερα τυχαία το χαρτί που κρατούσα εκείνη τη μέρα. Λέω, ποιο το χρέος της ΔΕΙΑ. Ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιο είναι το χρέος της ΔΕΙΑ. Υπάρχουν μεγάλοι οφειλέτες. Τι ποσά οφείλουν, γιατί δεν πληρώνουν, υπάρχει φόβος διαγραφών. Τρίτον, έγινε μελέτη και προτάθηκαν αυτές οι αυξήσεις και μετά από αυτές τις αυξήσεις θα τακτοποιηθούν οι οφειλές του ΙΑΡ ή ύστερα από λίγο καιρό θα απαιτηθούν νέες. Ποια έργα της επιχείρησης βρίσκονται σε εξέλιξη,
εξέλιξη, συγγνώμη, και σε ποιο χωριό. Ίδρυση αποκέντρωση βιολογική και ποιο ο χρόνο απεράτηση. Ποιοι βιολογικοί του Δήμου λειτουργούν και αν δεν λειτουργούν, πότε προβλέπεται η αποκατάστασή του. Βιολογικό πολιτικό του μια και είναι θέμα, πότε αναμένεται να τελειώσει για να υπάρξει σύνδεση τη επικύρηση σχηματικών πολιτική του για να πάρει άδεια, γιατί αυτό ακουγόταν τότε στο χωριό μα μέσα. Και γενικά να γίνει σύνδεση. Και έβδομο ερώτημα, όχι έβδομο ερώτημα, εγώ πάω και στην ημέρα του παιδιά, ποια έργα έχουν προγραμματιστεί για να λύσουν τα προβλήματα ίδρυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις μειωμένες βροχοπτώσεις, αυξήσεις τουρισμού, κυρίως στενούς πίνες, ίδρυψη, δεξαμενές, δίκτυα υδρομάσταση, γεωτρήσεις, φράγματα υδροδεξαμενές, δηλαδή ποια έργα έχουν προγραμματιστεί. Η ΔΕΙΑ, το είπαμε και την άλλη φορά, για να μην έχουμε τώρα, ήταν μια επιχείρηση η οποία λέγονταν ΔΕΙΑ, λειτουργούσε για το Δήμο Μυτιλή, λειτουργούσε για το τότε Δήμο Μυτιλή, λειτουργούσε με έναν αριθμό υπαλλήλων χ και τώρα μπορεί να είναι χ δεύτερα υπαλλήλοι και να λάβουμε υπόψη ότι το έργο που έχει να επιτελέσει, το μέγεθος του έργου έχει τετραπλασιαστεί, μεταπλασιαστεί, δεν ξέρω πόσο έχει γίνει. Και οι υπάλληλοι έχουν λιγοστεύσει. Φυσικό είναι ότι έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Πρέπει να σκύψουμε σοβαρά και δεν διαφωνούμε γιατί να έρθουν μείωση τιμών. Αλλά τώρα όπως το κάναμε, πήγαμε να το οργανώσουμε και το τρυπήσαμε. Αυτό έγινε. Νομίζω ότι κάναμε λάθος όταν πήραμε την απόφαση αυτήν και σήμερα πάλι δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει και κανείς δημοτικός σύμβουλος να μην ισχύσουν αυτές οι αυξήσεις που πήραμε, αλλά πώς μπορούμε να τις πάρουμε πίσω. Δεν το ξέρω αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πλήρη κουβέντα με τους ανθρώπους. Συμφωνώ με τις προτάσεις ότι πρέπει να γίνει ένα γραφείο στο Δήμο το δικό μας της ΔΕΙΑ. Είναι μια επιχείρηση η οποία χειρίζεται το πιο σοβαρό αγαθό στο Δήμο μας και δεν νομίζω σε καμιά περίπτωση ότι δεν πρέπει να στηρίξουμε τη ΔΕΙΑ και γιατί, για να τα πούμε και αυτά ξεκάθαρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η πολιτική της κεντρικής εξουσίας είναι όλα αυτά να πουληθούν. Και ήδη προγραμματίζονται τώρα να μεταφερθούν στην περιφέρεια σιγά σιγά, να γίνουν ΔΕΙΑ της περιφέρειας. Και είχαν την τόλμη, ακόμα και προεκλογικά, να φέρουν να πουληθούν και ύστερα από το ξεσήκωμα του κόσμου, αντέρετε, δεν το πέρασαν. Μην έχετε την εντύπωση ότι κάποια στιγμή, σε λίγο χρονικό διάστημα θα συμβεί αυτό. Θα πουληθεί και το νερό. Και αν βρουν μηχανές κάποια στιγμή να μετρούν τον αέρα που ανεσένουμε, και εκεί θα μας φορολογήσουν. Αυτή είναι η κατάσταση που δεν αντιδρούμε. Ευχαριστώ. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, την προηγούμενη φορά στη συνεδρίαση που είχαμε για την αύξηση του νερού, στην ερώτησή μου, εδώ δίπλα μου ήταν ο πρόεδρος, με την αύξηση των τιμών, τι έργα θα προσφέρουμε, τι θα γίνει από την πλευρά της ΔΕΙΑ, η απάντηση ήταν αρνητική. Είπε ότι η αύξηση είναι μόνο και μόνο για τα λειτουργικά της ΔΕΙΑ. Για τα αποδοτικά. Οπότε δεν μας είπε κάτι, τίποτα για έργα. Τι περιμέναμε να μας... Γι' αυτό ήμασταν και αρνητικοί και πάλι αρνητικοί θα ήμασταν σε οποιαδήποτε αύξηση. Μα δεν περίμενε κανείς ότι με την αύξηση των τιμών θα γινόταν κάποια έργα. Όλα τα έργα τα οποία έρθουν η ΔΕΙΑ είναι έργα μεγάλα, τα οποία γίνονται μέσω προγραμμάτων. Απλά με την αύξηση των τιμών, ακριβώς τα λειτουργικά, είναι η καλύτερη λειτουργία η καθημερινότητα, η αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Αυτό είπαμε. Και συμφωνώ με τον Γιάννη σε αυτό το οποίο είπε ότι δεν μπορεί η ΔΕΙΑ μέσα σε 5 μήνες να διορθώσει κακό κείμενο, αλλά να έδειξε μια τουλάχιστον καλύτερη διάθεση όσον αφορά τα καθημερινά προβλήματα. Δεν μπορεί να επί 1,5 μήνα το κεράμι να μην έχει νερό επειδή χρειαζόταν μία εξαέρωση ή δεξαμηνή και να γίνει μετά από 1,5 μήνα και να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος 1,5 μήνα. Και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοια. Αυτό είπαμε. Τουλάχιστον στην καθημερινότητα να βελτιωθούν κάπως τα πράγματα. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν, χειροτέρεψαν κιόλας. Οι λακκούβες μέσα στην Καλονή έχασαν από ένα εξάμηνο έως 3 μήνες και μάλιστα συγκεντρικότητα σημεία.
χτες ακόμα και σήμερα αποκαθιστώνται μετά από όλη αυτή τη φασαρία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είπαμε να γίνει, να δεχτεί μια καλύτερη διάθεση όσον αφορά την καθημερινότητα, να φτιάχνουν την βλάβη λίγο, πιο σύντομα, να μπορέσει και ο κόσμος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν είπαμε να κάνει μεγάλα έργα ή κάτι άλλο, ή βιολογικούς με τις αυξήσεις, προφανώς και δεν θα γίνουν. Σήμερα από ό,τι είδε υπογράφει ο βιολογικός του πολιτική του 2,1 εκατομμύρια επέκταση, δεν είναι αυτό από τις αυξήσεις, δηλαδή, αλλά το πρόγραμμα είναι. Όπως και όλα τα έργα που κάνει η ΔΕΗ. Αλλά απλά αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε είναι σκύψτε και λίγο στο καθημερινά προβλήματα. Δυστυχώς δεν συνέβη. Τοποθέτηση. Αν έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις. Δεν βλέπω. Τοποθέτηση. Πρόβλημα. Κύριε Δουμάκη, είναι η δεύτερη τετραετία που συνεργάζεται με τη ΔΕΗ. Εσείς εδώ ήσασταν που αμφισβητήσατε τη διοίκηση του κ. Φλόρου και επιβραβεύσατε τη διοίκηση του κ. Βάλης. Εσείς ήσασταν που δεχτήκατε τα πάντα χωρίς να έρθετε να πείτε αυτό που λέτε σήμερα, να δοκιμάσουμε κύριε Βάλεση 5 μήνες, 6 μήνες και αφού δούμε καλύτερηση να πάμε να ψηφίσουμε εκείνο που δεν ψηφίσαμε πριν 4 μήνες προεκλογικά, τη Δημοτική Αρχή. Εσείς ήσασταν που επέμεινα και ήταν και κόντρα, ούτως ο κύριος Αλεξανδρής που έπαιξε παλικάρι εδώ και είχαμε μια μεγάλη κόντρα εδώ και το παίρνω πάνω μου και το παίρνω πάνω μου, εδώ μέσα μου φώναζε και παίρνω τώρα άδειασμα. Άδειασμα πολιτικό βέβαια, αλλά αυτά εμείς τα λέγαμε και τα λέγαμε όχι πατώντας σε μια αντιπολιτευτική τακτική. Λέγαμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχουμε πιστεί. Να δούμε τι άλλαξε, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Δεν υπήρξε καμιά πρόταση κοστολόγησης. Για τίποτα. Εδώ ήταν ο κύριος Βάλεσης και ο οικονομικός διευθυντής. Ο κύριος Βαρούτης, αν το λέω, Μαραβούτης. Ο οποίος ξεκάθαρα μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Και ήρθατε εσείς και ψηφίσατε το τίποτα. Μην ξεχάσουμε τι λένε τώρα. Μην ξεχάσουμε τι λένε. Είναι λοιπόν, γυρίζουν το πιφτέκι. Το γυρίζουν το πιφτέκι για άλλους λόγους. Εμείς ήμασταν σταθεροί και λέγαμε, ξέρετε, και εδώ να διορθώσω για να καταγραφεί, η δικιά μας παράταξη στην ΔΕΙΑΛ δεν ψήφισε τις αυξήσεις. Γιατί είπατε ότι ψήφισαμε παντού. Ο κύριος Παπαθανασίου δεν ψήφισε τις αυξήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην αφήνουμε ότι ψηφίσαμε. Δεν ψηφίσαμε εμείς. Και δεν ψηφίσαμε αιτιολογημένα. Γιατί δεν υπήρχε το κόστος, δεν υπήρχαν όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν. Δεν υπήρχε η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Λέγαμε λοιπόν ότι πραγματικά θέλει μια άλλη πολιτική ιδέα. Αυτή την πολιτική δεν τη βάλατε μπροστά όπως σήμερα επιχειρείτε να βάλετε και σας καλωσορίζουμε. Πραγματικά σας καλωσορίζουμε στη σωστή γραμμή. Και βέβαια θα ψηφίσουμε. Γιατί παραμένουμε σταθεροί, εσείς αλλάζετε. Εμείς παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που ψηφίσαμε. Και θα ψηφίσουμε και θα συμφωνήσουμε να γίνει γραφείο για ένα και αν μπορούμε και πιο μακριά, ό,τι μπορούμε θα συμφωνήσουμε. Και οτιδήποτε είναι θετικό, με καμιά τάση αντιπολίτευσης. Εδώ λοιπόν κύριε Δήμαρχε, φαίνεται καθαρά ότι ίσως κάποιες άλλες συμφωνίες, πολιτικές πάντα, πολιτικές το τονίζω, σας οδήγησαν ξεκάθαρα να μην δώσετε τη μαχητικότητα. Εδώ μέσα μου είπατε, όταν σας μίλησα για να θυμίσουμε μερικά πράγματα, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε, όταν σας είπα για την ενοποίηση των ΔΕΙΑΛ που έρχεται και εμείς σαν παράταξη, παρόλο είμαστε της κυβέρνησης, είμαστε αντίθετοι και θα μας πάνε εκεί, εκεί όρθιος μου είπατε ήθελα να σ' ακούει
από πάνω να σας τραβήξουν τα αυτοί. Η Νέα Δημοκρατία να τραβήξουν τα αυτοί και είχαμε μια αντιπαράθεση πολιτική πάντα πάνω σε αυτό, ας πούμε, ότι εγώ δεν περιμένω κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μου είπατε και καταγράφετε σήμερα και το ξαναλέω. Έρχονται πολλά θέματα που είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στην ενοποίηση που έρχεται. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Και να πάμε και λίγο παρακάτω. Σε μία ανακοίνωση, ανάθεση ίσως που κάνατε, είπατε κάποια πράγματα που εγώ εξ αρχής είπα στην παράταξή μου ότι αποκλείεται ο Δήμαρχος να τα φέρει στο Συμβούλιο αυτά. Είπατε για να τραβήξω πίσω τους. Λέω είναι θερμό για κάποιους άλλους λόγους. Πώς θα βλέπατε πραγματικά τη δικιά μας ΔΕΙΑ σαν Δήμος, αφού οι Μητυλινοί δεν μας θέλουν, μας κατηγορούν για κάποια πράγματα, πώς θα βλέπατε πραγματικά να προχωρήσουμε στη δικιά μας ΔΕΙΑ να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα πιο άμεσα? Γιατί τα προβλήματα τα ξέρετε πολύ περισσότερο από μένα, γιατί σίγουρα είσαστε δέκτης παραπάνω από μένα. Ότι υπάρχουν οι αμύαντες σωλήνες, υπάρχουν οι σίδερο σωλήνες, δεν υπάρχει νερό, ο Σκουτάρος δεν έχει καθόλου νερό, εδώ δεν μιλάει κανένας, λοιπόν τα χωριά τώρα όλα, ας πούμε, για Παρασκευή, πολύ γνήτους, όλοι έχουν τα προβλήματα που τα ξέρετε περισσότερο από μένα. Περιμένατε δηλαδή με αυτή την ψήφιση να έχουν λυθεί όλα αυτά? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εύχομαι λοιπόν κύριε Δήμαρχε, πραγματικά να παραμείνετε σε αυτό που λέτε σήμερα, να υπερασπίσετε μέχρι τέλος αυτή την πολιτική γραμμή και εμείς δίπλα σας. Εμείς δίπλα σας και σας βλέπω στα μάτια, είμαστε δίπλα σας σε αυτό το θέμα. Και βέβαια θα ψηφίσουμε γιατί εμείς παραμένουμε στη θέση μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Θα ψηφίσουμε αυτά που είπε ο Δήμαρχος και μακάρι να γίνει πράξη. Εδώ όμως πρέπει να πω και το εξής, για να είμαστε καθαροί στους πολίτες που μας ακούνε. Θεωρώ, κύριε Δήμαρχε, ότι υπάρχει ένας εμπεγμός στην πρόταση της μείωσης. Με ποια είναι? Δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο να μου το πείτε, και εγώ θα ανακαλέσω αμέσως. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος άλλος τρόπος που να γίνει άμεσα. Δεν υπάρχει τρόπος να πάμε στις προηγούμενες τιμές αν δεν τα αποφασίσει η ΔΕΙΑ. Οι δικές μας δυνάμεις μέσα στην ΔΕΙΑ σαν Δήμος δεν φτάνουν. Και το ξέρετε πολύ καλά, σε ένα 15μελές συμβούλιο ελέγχουμε μαζί με τους δικούς σας και το δικό μου 4. Δεν ξέρω αν έχουμε και κανέναν άλλον, ας πούμε. Λέμε τώρα. Από τους 15, αν δεν κάνω λάθος. Άρα δεν θα πάμε. Άρα η πρόταση νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πατάει στο να περπατήσει τη ζωή. Μακάρι να έχετε τον τρόπο και πάλι δίπλα σας. Ξεκάθαρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημάρχε, θέλω να πω δύο κουβέντες. Όσον αφορά τα προεδρικά παιχνίδια, δεν μας απορρούν αυτό το οποίο είπατε ότι θεωρείται ότι θα κάποιο πολιτικό παιχνίδι. Δεν πέσει απολύτως κανένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν μπορείς να πετύχεις πολιτικό παιχνίδι στο πρώτο εξάμεινο της θητείας, θεωρώ. Στα πολιτικά παιχνίδια τα έχουν θητείες. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το οποίο είπατε για τις αυξήσεις, δεν έπρεπε να προχωρήσουν τις αυξήσεις. Είσαι να πει ότι θέσαμε εκτιμό που κάναμε, ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η ΔΕΙΑ και να παράσει τις υπηρεσίες, έπρεπε να γίνουν οι αυξήσεις. Επομένως, δεν μπορούσαμε να πυροβολήσουμε πρώτα και μετά να περιμένουμε τι θα γίνει και να ρωτήσουμε πώς θα πάει η κατάσταση. Ακολουθήσαμε με καλή πίστη αυτό το οποίο ζήτησε η ΔΕΙΑ. Και του δώσαμε όλες τις ευκαιρίες. Να τις κάνουμε, να τις κάνουμε πράξη. Λοιπόν, όσον αφορά τις περιφερειακές ΔΕΙΑ, από ό,τι ξέρω, ναι, όντως υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και αυτό. Το ίδιο ισχύει για τους Πόλτα. Λοιπόν, πάμε να γίνουν περιφερειακοί. Όσον αφορά για τα θέματα τα οποία έγραψα, επειδή περιμένετε από την πρώτη μέρα να γίνουν και τα 4 πράξη, λοιπόν, γίνεται το πρώτο πράξη. Τώρα, αν θα προσεχθούν οι εκπρόσωποι μας ή όχι, θα κρατήσω αμέσως επόμενο διάστημα. Μην έχετε άγχος, θα γίνει και αυτό. Αν θεωρηθεί ότι πρέπει να γίνει. Δεν είναι παραδείγματος.
Δεν είπατε ότι αποκλείεται αυτά τα οποία λέει να τα κάνει. Μην είσαι τόσο σίγουρος, γιατί μερικές φορές κάνουν περισσότερο από σε λέω. Λοιπόν, επομένως, η επομένη τώρα, αν θα αλλάξουν τη μέση όχι, νομίζω ότι η απόψη για την αλλαγή των τιμών βασίστηκε και στις αποφάσεις των Δημαρχιακών Επιτροπών ή των Γενικών Συμβουλίων. Αν μία από αυτές τις δύο φύγει, δήμαρχε από τη Δημοτική Επιτροπή αποφασίσει, όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα θα τα εξεταστεί. Εφόσον λοιπόν αυτή η απόφαση τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου και του Δήμου πάει να ισχύει, πάμε να ισχύουν και οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγιναν οι αυξήσεις. Θα το δούμε νομικά και θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Οπότε ζήτηκε υπομονή. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι οι δύο προτάσεις που κάναμε είναι μια καλή αρχή. Και έπρεπε τη συνέχεια. Θα σας απαντήσουμε εδώ. Λοιπόν, κύριος Παπαθανασίου. Καλησπέρα σας κύριε Δημάρχη. Εγώ σαν μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ έχω να σας κάνω, να σας καλωσορίσω κατά την πραγματικότητα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα. Πέρα από αυτό, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις σας στα social media, θα ήθελα να ακούσω και την έτερη άποψη του κύριου Βάλη, του κύριου Βάλεση. Δηλαδή, όπως το φέρατε τότε, να τον έχετε και σήμερα εδώ. Να ακούσουμε ποια είναι η διαφορά σας τέλος πάντων, γιατί προχωρήσατε σε αυτές τις δηλώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερο, εκπροσωπήστε η παράταξή σας από τρεις συμβούλους. Εγώ δεν έχω χάσει ούτε ένα συμβούλιο στη ΔΕΙΑΛ. Ο μόνος που ήταν σε όλα τα συμβούλια ήταν ο κύριος Ανάκης. Ουδέποτε κατέβασε πρόταση ότι υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου με τα νερά. Ουδέποτε. Πώς γράφετε εσείς ότι ξαφνικά υπάρχουν προβλήματα στο Δήμο, η ΔΕΙΑΛ δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό. Μάλιστα, ο ίδιος αντιδήμαρχος με κατηγορούσε κάθε φορά που κατέβαζα ένα θέμα, οτιδήποτε θέμα να ήταν και αυτό, μου έφερε τα χαρτιά ότι ψήφισα κατά στις αυξήσεις. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι καλά έκανα και ψήφισα κατά. Μαζί σας λοιπόν να το συζητήσουμε και πάλι σας καλωσορίζω στην πραγματικότητα. Θα ήθελα βέβαια να ακούσω και την άποψη του κ. Βάλης να ήταν εδώ αυτή. Ευχαριστώ. Διότι αν κάνετε καλά και ψηφίσετε σε αυτή την περίπτωση, μπορώ να σας αναφέρω χίλιες περιπτώσεις που δεν κάνετε καλά να ψηφίσετε, που δεν ψηφίσετε. Αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει όμως να πω κάτι άλλο για το ανέφερε ο κ. Σφαγιωτάς, αν ξέρετε αυτό να το απαντήσω. Όσον αφορά την διοίκηση πρόεδρου, μην ξεχνάτε ότι ο κ. Πρόεδρος είχε δηλώσει εφαρσώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Δήμης ότι για όλα τα δεινά της ΔΕΙΑΛ υπεύθυνος είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Πιστεύω ότι το ξέρετε αυτό πράγμα. Νομίζω ότι με τέτοιες δηλώσεις του Πρόεδρου δεν τίθεται θέμα τη συνεργασία ούτε κάποιες προσέγγισης. Ο κ. Βάλης δεν δήλωσε με τέτοιο πράγμα. Ο κ. Βάλης ήταν συνεργός και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει τουλάχιστον στη λύση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Το δεχτήκαμε καλύτερα και προχωρήσαμε. Από εκεί πέρα δεν το είδαμε και κάναμε την κίνηση αυτή. Βάλω στους πολίτες 4-5 βιολογικοί οι οποίοι δεν λειτουργούν επειδή κάποτε κάποιοι τους αφήσαν στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, να τους φτιάξει λοιπόν η κυρία ΔΕΙΑΛ τους βιολογικούς, να είναι λειτουργικοί και ευχαρίστως να χωρίσουν και τις ανάγκες μας. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, μην κάνετε λαϊκισμούς εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, μην το ανοίξουμε αυτό. Διότι δεν ήμασταν εμείς τότε που φτιάχνονταν οι βιολογικοί, και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ήταν. Εγώ λέω να τα πούμε. Όχι. Εγώ λέω να τα πούμε. Δεν λέω για εσάς. Εσείς είστε λιγότερο. Έχετε πολύ χειρότερα.
Έχουμε βιολογικούς. Και τα λειτουργήσει μέτρα ακόμα και για εμάς. Λοιπόν, οπότε δεν θα κληρονομήσουμε εμείς τις απαρτήσεις του πόλεμου. Θα σας πω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Πήγαν και φτιάξαν ένα αμπλιοστάσιο, πήγαν και φτιάξαν εδώ στην Καλογή ένα αμπλιοστάσιο μέσα σε υπόπεδο, ιδιωτικό. Λοιπόν, ο άνθρωπος κέρδισε το δικαστήριο. Και τώρα μας ζητάει ότι εγώ δεν ξέρω τι, αλλιώς θα πάει το τελεμίσι. Με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του δημιουργικού. Εγώ τι πρέπει να κάνω σαν δήμαρχος ή εμείς σαν δήμαρχος. Εμείς σαν δημοτικός. Να διαβάσω. Τέσσερα. Συμπαθητήρια από τον αρχηγό όταν ήταν η δεξαμενή στο Πολυκλήτο. Ήταν σε επίπεδο του ιδιωτικού κόκκιμα. Οπότε πήγαμε να κάνουμε δίπλα σε το ότι έχουμε χώρο εκεί πέρα. Δεν μου έδωσε. Δεν μου έδωσε. Εντάξει, θα αγοράσουμε και βρήκαμε έναν τρόπο. Κύριε Δήμαρχε, να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Για να κλείσω, δεν είπατε με καλή αλλά καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω σωστά. Αν καταλαβαίνω σωστά. Αν καταλαβαίνω, να το κάνω λίγο λιανά. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι βιολογικοί δεν θα λειτουργήσουν με αυτή την ιδέα, είναι δεδομένο, γιατί μας το είπαν κιόλας, δεν συζητάμε, δικιά μας ιδέα, αλλά παραμένουμε, θα είμαστε με τα προβλήματά μας. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί, θέλει λίγο, εγώ δεν έχουμε ευθύνες, θέλει λίγο μια παραπάνω προσέγγιση ίσως, πώς μπορούμε πιο καλά να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτό κατάλαβε. Ο Δήμο είναι πιστεύω, δεν είναι πολύ επίδραση ο άνθρωπο όλοι μέσα και θα καταρθούν. Και θα πούν όλοι, και θα πούν όλοι αθώες περιστερές και θα κληρονομήσουμε εμείς όλα τα προβλήματα του παρελθόντος, ξέρετε. Και παραλαμβάνω, θα τα φτιάξουν, θα λειτουργούν τα αρχικά και κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν με αμπιστοσύνες και τα λοιπά, θα μπορούμε εμείς προγράμματα να τα φτιάξουμε. Αλλά να υποπιστούμε το πώς θα το πούμε. Λοιπόν, όχι, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαθανασίου, θα σας υπενθυμίσω την απόφαση που πήραμε σε ΔΕΙΑ σαν ΔΕΤΑ σύμφωνα. Ψηφίσατε κατά, αδικαιολογήτως. Δεν δικαιολογήσατε το λόγο. Επομένως, αυτό που λέτε τώρα δεν ισχύει. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στη διάβια, μπορούμε να την κατεβάσουμε και να τη δούμε. Πού λέτε για τη Δημοτική Επιτροπή, κύριε Αλάκη? Όχι, όχι. Για τη ΔΕΙΑ. Γιατί στη Δημοτική έκανε ολόκληρη τοποθέτηση. Πού? Στη Δημοτική Επιτροπή. Μα υπάρχει η απόφαση, η ακόμα λιτοφωτισμένη, είναι αναρτημένη στη διάρκεια. Δεν την έχω δει στην πόλη μαζί σήμερα. Θα τη διαβάσω. Θα το φέρω στο άλλο συμβούλιο. Θα τη φέρω. Δεν ξέρω τι έγινε στα χέρια σου κανένα καταγράφει. Εγώ πάντως έχω πει 4 συγκεκριμένους λόγους. Για να τους ξαναπώ τώρα. Ποιότητα νερού, ποιότητα δικτύου, κλείσιμο λακκούβες, αποκατάσταση έργων, βιολογικοί καθαρισμοί. Εάν εσείς δεν τους ακούσατε ή δεν περάσατε στα πρακτικά, δεν με απασχολεί. Το ξαναλέω λοιπόν δημόσια για να το ακούσουν και οι πολίτες. Όποιος θέλει να τα ακούσει, είναι ήδη κατεγραμμένο. Είναι ήδη κατεγραμμένο. Σας ευχαριστώ. Η απομαγνητοφώνηση έγινε από τη ΔΕΙΑ και η απόφαση έχει αναρτηθεί στη διάβια. Επιφυλάσσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρουμε, να φέρω την απόφαση στην οποία η θέση δική μου ήταν να ανεβούν οι τιμές μέχρι τέλος του χρόνου, να δούμε πώς θα πάει η ΔΕΙΑ και βλέπουμε. Και εσείς είπατε κατά, έτσι. Ένα κατά, τίποτα. Λοιπόν. Κύριε Σικιάς, θα τη φέρω την απόφαση, θα τη διαβάσω. Εγώ θα κάνω μια αναφορά στο προηγούμενο θέμα. Βέβαια, κάποιος που είναι ενημέρωση στο τέλειο του προηγούμενου θέμα συνδέθηκε με αυτό, αλλά ας μην το πάμε τι. Λοιπόν, για να βρω το προηγούμενο,
καταλάβατε ότι η νομιμότητα. Δεν σε ακούω. Κάποιες φορές καταλάβατε ότι η νομιμότητα είναι φτιαγμένη έτσι. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε αυτή την άποψη για την νομιμότητα σε κάθε θέση. Ότι εδώ είναι πολιτικό όργανο και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Εσείς επικαλούσαν την νομιμότητα σε ό,τι είχε να κάνει με το αφεντέρι, σε ό,τι είχε να κάνει με τον τρόπο διενέργεια των απολογιστικών συμβουλίων, σε ό,τι είχε να κάνει με τις τιμές του ΕΙΑ, σε ό,τι είχε να κάνει με την παραστάτη του Δημότη. Μία νομιμότητα θα πω πίσω. Τώρα, στα δάχτυλα, τώρα απομονήσατε ότι υπάρχει πολιτικό όργανο. Εδώ σας καλωσορίζουμε όντως. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΕΙΑ. Πάμε τώρα στην ΕΙΑ. Πρώτα απ' όλα. Εγώ σαν Αυστραλός αισθάνομαι. Εμείς πάντα θα κάνουμε και καταλαβαίνουμε σαν να κάνεις σε κουμπανί. Αλλά τώρα να καλύψουμε. Πάμε να δούμε τώρα και την ταινία. Εδώ δεν ήταν που ρωτούσαμε για τις τιμές και έλεγε ο κύριος Αλεξανδρής ότι εμείς οι πέντε ανάλογοι ψηφίσαμε στην Επιτροπή. Και έλεγε ο Θασάνης που ξαναπήκε στα μνημόνια και θυμόμουν την κουκουμπή του Πρωτεντέρη. Ότι σαν δείχαν κάποιοι όρθιοι στο ευρώ και διαλύσανε τον ελληνικό λαό. Εδώ δεν ήταν. Ο κύριος Αλάνης, τα ονόματα του χέρι η τέτοια. Είναι η πολιτική της πολιτικής αρχής, δεν έχει να κάνει με το δεύτερο προσωπικό. Ο κύριος Αλάνης είναι διαλύσει το τυπικό συμβούλιο του πολιτικού. Αυτή είναι η πολιτική σα. Και είσαι ξεκάθαρη και κάθε. Δεύτερο, η άξη έγινε για να υπάρχουν συσχετισμένοι προπολογισμοί. Τώρα καταλάβατε ότι δεν έχουν γίνει έργα και ότι δεν δρομολογήθηκαν. Και ποια είναι τη καθημερινότητα του πολυγνή του παραδείγματο χάρη που γνωρίζω καλύτερα την περιοχή μου από την έννοια. Του πολυγνή το πρόβλημα είναι θέμα καθημερινότητα και συντήρηση, διότι δεν έχουν γίνει σοβαρά έργα στι πηγέ εδώ και 20 χρόνια. Αλλά δεν έχει να κάνει την καθημερινότητα. Έχει να κάνει σοβαρά έργα υποδομή που δεν έχουν γίνει. Τρίτο, ποια ήταν η συμπαράσταση τη δημοτική αρχή στου δημότε σχέση με τι αξίε ΔΕΙΑ. Είπατε τίποτα κουβέντα για άνθρωπο που μπορεί να χρωστάνε, γιατί ένα κυβερνημένο παραδείγματο χάρη σε σχέση με τον προηγούμενο θεμοπάντα, που είναι άσχημο με αυτό. Ένα συγκεκριμένο δεν είναι ένα άνθρωπο σκανδυνότητα. Δεν πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο να έχει οικονομική επιφάνεια να εκλέγεται. Για του δημότε, οι οποίοι τώρα, γιατί τώρα μα πληροφορούν για τι αξίε, ποια ήταν η συμπαράσταση του Δήμου. Ακούσατε εδώ καμία κουβέντα ποτέ, να πούμε ρε παιδιά τι γίνεται, ποιοι χρωστάνε, πώ μπορεί να γίνει διακανονισμό. Τρίτον, πάμε στη διάρκεια με αφορά τα έργα. Αφού είστε τη λογική, τα έχετε καταγεγραμμένα, μα φέρετε εδώ ένα χαρτί που να λέει ετηθήκαμε στη ΔΕΙΑΝ αυτό το έργο και αυτό το έργο. Και δεν έγινε τίποτα. Γιατί εμεί εδώ δεν έχουμε δει κανένα τέτοιο είδου χαρτί που να λέει κοιτάξτε να δείτε, ετηθήκαμε αυτά και δεν έγινε τίποτα. Τέταρτον, γιατί δεν το προβλέψατε ότι αυτέ οι αξίε δεν θα λύσουν τίποτα. Η δημοτική αρχή υποτίθεται ότι έχει όλες αυτές τις υπηρεσίες και έχει την πολιτική βούληση να προβλέψει το τι θα γίνει. Άρα, ή είναι πολιτικό παιχνίδι που συνδέεται με το προηγούμενο θέμα, ή δεν το προβλέψατε, οπότε μπορεί να μην κάνετε. Για να το πω λίγο πιο λαϊκά. Και τελευταίο, πότε ξεκίνησε η σύγκρουση αυτή με την ΔΕΙΑ. Μιλάω από μέρους πολίτες, γιατί αυτό μου αρέσει καλύτερα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν και ρωτάω του συμβούλου του δικού σα που να πάρουν. Που ο κ. Αλάνης είπε ότι η λύση του πολιτισμού έχει δρομολογηθεί. Πότε ξεκίνησε ξαφνικά αυτή η κόντρα ότι δεν σα ακούνε, ό,τι. Την προηγούμενη εβδομάδα μα λέτε ότι έχουν δρομολογηθεί τη λύση. Ευχαριστώ. Κύριε Αλάνη. Καταρχήν κύριε Σουσά, χαίρομαι που διαπιστώνετε ότι εδώ και 20 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι για την ίδρυψη του πολιτισμού. Γίνεται τώρα. Λοιπόν, σας είπα ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για λύση, για οριστική λύση του προβλήματος. Θα τα μάθετε, δεν είναι κάτι κρυφό. Πολύ σήμερα. Όσον αφορά το τοπικό συμβούλιο που λέτε το διέλυσα του πολιτικού, με ποιο τρόπο το διέλυσα. Δηλώσετε ότι δηλώσετε οι επάγγελμα τη αξίση γιατί να αναγκαίσει την τιμή σε αυτό το δηλώσιμο. Κατάλαβα ότι το διέλυσα. Είχε τεθεί θέμα βιωσιμότητα ήταν αυτό. Και τώρα δεν έχει πάρει θέμα βιωσιμότητα. Δεν γίνεται. Γιατί μην κοιτάξει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
το οποίο προκαλεί θα απαντήσω. Προφανώς. Λοιπόν, κάποιος άλλος. Κύριε Σιγκάρη, λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω κάτι, μπορεί να το πω γιος μου και αρμάχτηκε ο αντιδήμαρχος για να καλυφθεί. Όταν είμαστε μέχρι το 10, μέχρι και την τελευταία μέρα του 10, έγιναν έργα στον πολιτικό ίδρυμα και το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι Πολυνιάτες. Γι' αυτό βγάλαν και όλα τα τυπόζητα μέσα από το χωριό και γιατί είχαν συνεχή ίδρυμα. Έγινε η δρομάσταση πηγών. Πήραμε καινούργιες πηγές. Έγιναν καινούργια. Ένα ταγκάρι που πέτρινε πολύ νερό. Αντικαταστάθηκε όλο το δίκτυο του κεντρικού μέχρι τη Δεξαμενή. Έγινε, αγοράστηκε το υπόπεδο, όπως ανέφερα πριν από τον Δήμαρχο της Δεξαμενής, το οποίο ήταν. Ήταν ξένο. Έγινε δεύτερη Δεξαμενή εκεί. Αντικαταστάθηκαν αρκετά κομμάτια ίδρυψης μέσα στο Πολυνήτο όταν έτρεχε ο βιολογικός και τώρα πιστεύω ότι που γίνεται ο βιολογικός θα αντικατασταθούν. Τώρα, το να λέμε δεν έγιναν έργα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πήγα πριν 15-20 μέρες και πραγματικά είδα ότι από τότε που φύγαμε από το 10 δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, 20ετία μπορεί να λέει. 20ετία τώρα το μικρό και το. Εντάξει, λοιπόν, ό,τι θέλω να πω. Και δεν αντιδικούμε. Εμείς προτείναμε. Θα χρεωθούμε εμείς όλα αυτά, δηλαδή. Θα ξαναδεί, Γιορτάκη. Κάποιοι από εσάς ήταν σε κέρυες θέσεις και στο Δήμο Λέσβου με τον Μπουνάσο και στο Δήμο Λέσβου με τον Γαλινό. Δεν είμαστε εμείς βλάκες που δεν συμμετείχαμε. Εγώ προσωπικά με έκανα. Το είπα για την προηγούμενη φορά ήταν να. Και δεν συμμετείχα σε αυτό το. Διότι ήταν ο χειρότερο που μπορούσε να γίνει για το νησί μας. Το καταστρέφαμε. Και σήμερα αυτός ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως πρέπει να λειτουργήσει. Και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Διότι είναι δύσκολο και δεν είναι τυχαίο ότι στα νησιά της Σάμου και Φαλονιάς που είναι πολύ μικρότερα η Σάμου είναι το 1/4 της Λέσβου. Η Κεφαλονιά. Οι πολίτες το μισό της Λέσβου. Είναι πιο λίγο το μισό. Και μέσα όμως έχει δύο δήμους, τι θέλει να φανούν γιατί. Αν ήσουν μέσα όμως στον προηγούμενο, δεν κάνει τα πράγματα που αποφάσισα να απέχεις. Αν ήσουν μέσα στον προηγούμενο δήμο, ναι. Στην άλλαζε κάτι. Μα, άμα είμαι τόσο δυνατό στην άλλαζα. Εμείς συμφωνούμε για τις μειώσεις, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί τώρα η απόφαση αυτή να πάρθει και να αλλάξει το πράγμα, την τιμολόγηση. Άλλο στην Ελλάδα έχουμε ένα προνόμιο, ότι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ποτέ. Εντάξει. Επιστήμη έπεσε λίγο. Ξέρετε, άμα ξέρετε κάποιος τι μπορείς να κάνεις, ξέρετε, το κεραίω. Λοιπόν, και πιστεύω ότι το να γίνει γραφείο εδώ είναι θετικό, αλλά το κυριότερο που πρέπει να βάλουμε, εμείς κάνουμε μια πρόταση, πρέπει να απαιτήσουμε κεντρικά να πάρθει ο κόσμος και να μπορεί να λειτουργήσει ΡΙΑΛ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ΡΙΑΛ με ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν συνέχεια με οκτάμινα και εξάμινα, διότι είναι ένα αντικείμενο που άλλος πρέπει να έχει γνώσεις για να μπορεί να κινηθεί και να δώσει λύση. Συμβήσουμε πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τα έργα που αναφερθήκαν ότι έγιναν, δεν μπορώ να πω εγώ δεν ήμουν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, λύσαμε τεράστιο πρόβλημα του Μολύβου. Τεράστιο πρόβλημα του Μολύβου. Ανεβαίναμε στην Δεξαμενή 18 και είχα την ώρα, κάνουν τους σταυρόμες βέβαια και τώρα βαίνουν 48, έτσι. Επισκευάστηκε η Δεξαμενή, που η Δεξαμενή επί 3,5 χρόνια είχε διαρροή. Και αυτή τη στιγμή δίνουμε, με την έγκριση τη δικιά μας, δίνουμε νερό στη Λαμπιώνα. Πρέπει να κατασταθεί η βλάβη, έρχεται ένα βιτίο, βέβαια 50 είναι οι άνθρωποι. Εκεί να βολευτούμε ένα βιτίο που εξυπηρετούν. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Αποστόλης για τη ΔΕΙΑΛ, θα υπομιστούμε, όπως είπε ο Δήμαρχος, μεγάλες δαπάνες. Συγκεκριμένα να σας πω ότι ο βιολογικός του Μολύβου, κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί. Θα σας πω εγώ συγκεκριμένα ότι που λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Και γιατί. Γιατί όταν έγινε ενιαίος Δήμος, η λειτουργικότητα, η δαπάνη λειτουργικότητας βάστηκε και εκκρεμμένης μελέτης
και από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν 120.000 ευρώ ετησίως. Ο Καραντώνης, τελευταία θητεία ως δήμαρχος, κατάφερε την τέχνη, το που χρήστηκε με το σχολείο των Ανδρέων, και υπογράψανε σύμβαση λειτουργικότητας στα μισά τα λεφτά, 60.000. Όταν ήταν διευθυντής οικονομικών ο κ. Αντιγιάννης, εγώ ήμουν ακόμα προϊστάμενος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, λέει ότι θα καταργήσουμε τη σύμβαση γιατί ήταν ασύμφερη. Όταν του πήγα τη μελέτη και την έδειξα, όχι, όχι, εμείς θα μπορούμε να τη λειτουργήσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγα να τη λειτουργήσω. Εγώ προσωπικά, λόγω φιλίας με τους Μπουκλή και τον Ανδρέο, επειδή είχα πάει τηλεχειριστήριο επάνω, θα λειτουργεί, λέω, παιδιά, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να σου πω, θα λειτουργεί, θα σου πω, θέλω να καταλήξω. Ειδικά το 2015, όταν ήταν σχολεμένος ο Ανδρέο, και λέω, πάνω με το βιολογικό, ξεστήκε το 2015, για να επαναλειτουργήσει σωστά ο βιολογικός, αυτή τη στιγμή θέλει το λιγότερο 500.000 ευρώ, το 2015, έτσι. Τώρα, να μην πω που φτάσαμε. Και να, αν δεν το ξέρετε, ο Μόλυβος πληρώνει 30% ποσοστό επί της κατανάλωσης του νερού για τη λειτουργία του βιολογικού, ο οποίος, σας λέω εγώ, ότι υπολειτουργεί. Αυτά για να μην επομισθούμε να κάνουμε τη ΔΕΙΑ δικιά μας, γιατί θα υπομισθούμε όλα αυτά τα χρέη για τις λειτουργίες των βιολογικών, οι οποίοι όλοι ξέρετε ότι δεν λειτουργούν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε την πρόταση του Δημάρχου. Να γίνει η ανάγκη της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ως προς τις αυξήσεις και να ζητήσουμε από τη ΔΕΙΑ τη δημιουργία γραφείου στην Καλονιά. Ψηφίζετε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Πηγαίνει η συνεδρίαση. Καλή συνέχεια.